αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησαν τον μαέστρο του Μεγάλου Κάστρου και την ψυχή της φιλαρμονικής. Έφυγε ο μαέστρος μας. Είναι μεγάλη απώλεια για το Ηράκλειο. Είμαστε βαθιά συγκινημένοι. Είμαστε τα παιδιά του. Ήταν ο πατέρας μας. Ο Γιάννης Τζορτζάκης άφησε τη σφραγίδα του στη φιλαρμονική. Μια ζωή μελωδίας σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στις νότες, στην ιστορία και στον πολιτισμό. Ανοίγει πια στη σύγχρονη ιστορία του Ηρακλείου. Είναι τεράστια η συμβολή του στην εξέλιξη της φιλαρμονικής όλα αυτά τα χρόνια. Και ο πατέρας του ήταν ο ιδρυτής ουσιαστικά της φιλαρμονικής. Θα μαζέψει. Ο Γιάννης Τζορτζάκης έχει μια μακρά παρουσία. Οικογενειακή αρχικά με τον πατέρα του. Στη συνέχεια μελλοντική με το γιο και τα εγγόνια του. Συνδέθηκε άριχτα με τον πολιτισμό. Μόνο καλές αναμνήσεις έχει αφήσει. Μόνο αναμνήσεις τρυφερότητας, δημιουργικότητας. Και μετά τη συνταξιοδότησή του ήταν κοντά στην πάντα μέχρι την τελευταία μέρα. Ενδιαφέρθηκε για το ΟΔΙΟ, για την εκπαίδευση των νέων μουσικών. Ήταν ευγενέστατος, ηθικός. Πάντα ήταν μπροστά από την εποχή του. Πρόσφερε αφάνταστα, εδραίωσε τη φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου και στη συνέχεια το ΟΔΙΟ του Δήμου Ηρακλείου. Εμβληματική φυσιογνωμία με μεγάλη προσφορά στο Ηράκλειο, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί θλίψη στην τοπική κοινωνία. «Θα σε θυμόμαστε όλοι με αγάπη», ανέφερε στον επικίδιο λόγο του ο γιος του Λεωνίδας. «Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Πονάμε όλοι μας για την αναχώρησή σου. Και καθώς ήσουν πάντα αστήριος, σε σκεφτόμαστε ότι έχεις ήδη αναλάβει οι δράσεις στις μουσικές του Ηρακλείου. Παπά, σε αγαπώ». Έναν άνθρωπο που σε χαρές και λύπες, σε επίσημες και ανεπίσημες εκδηλώσεις ήταν πάντα παρόν. Το έργο που αφήνει είναι μεγάλο. Ήταν δάσκαλος και πατέρας όλων μας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η φιλαρμονική του Δήμου. Θα θυμάμαι τα πάντα γιατί γαλουχηθήκαμε δίπλα του. Ήταν ένας πάντα χαμογελαστός και γλυκομήλητος άνθρωπος. Ό,τι ήταν να μας περάσει μας το περνούσε με πολύ όμορφο τρόπο. Μια ιστορία τόσων χρόνων με τέτοια προσφορά, περισσότερο για όλους τους Ηρακλειώτες και ιδιαίτερα για μας όλα τα παιδιά του, που νιώθουμε, πραγματικά τον νιώθαμε σαν πατέρα μας, μετά από 45 χρόνια παρουσίας δίπλα του, είχαμε να αποκομίσουμε μόνο εμπειρίες, συμβουλές. Η Δημοτική Φιλαρμονική παίρνει σάρκα και όστα το 1948, ενώ με την πάροδο των χρόνων εξελίσσεται σε ένα τεράστιο μουσικό οργανισμό, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη μουσική παιδεία του τόπου μας. Τότε αναλαμβάνει ο Μινάς Τζορτζάκης, πατέρας του Γιάννη Τζορτζάκη και παππούς του αρχιμουσικού Λεωνίδα Τζορτζάκη. Η φιλαρμονική μας έκτοτε είχε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, συμμετείχαμε με άλλες τρεις φιλαρμονικές στην κατατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Καλλιμάρμαρο Αθηνών. Άνθρωπος ευαίσθητος και δημιουργικός, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στα μουσικά σύνολα του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία επί των ημερών του γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη, ενώ υπήρξε μοναδικός δάσκαλος μουσικής για ένα πλήθος Ηρακλειωτών, ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Κουράκης, ο οποίος απευθύνει τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.